Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ρωμιοσύνη και το Βυζάντιο. Τι έχει να πει το Βυζάντιο σήμερα σε εμάς, γιατί είναι εκλεκτότατο κομμάτι του ελληνισμού. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χρυσόστομο. Ο πατέρας Χρυσόστομος είναι ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Χρυσόστομο, μεγάλη μας χαρά. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Νικόλαος Χριστοδουλάκης. Είναι θεολόγος, καθηγητής, ραδιοφωνικός, παραγωγός εκπομπών ιστορικού περιεχομένου πολύ επιτυχημένων. Καλησπέρα κύριε Χρυστοδουλάκη, μεγάλη μας χαρά. Είμαι Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Λίλη. Και εμείς που ήρθατε εδώ, κύριε, ζείτε στα Χανιά, αλλά ήρθατε σήμερα κοντά μας και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Χαρά μου πάντα να ανταποκρίνομαι όταν με καλούν άνθρωποι που αγαπώ, που εκτιμώ και μια εκπομπή που την βλέπω και είμαι, θα έλεγα, φανατικός θεατής της. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χρυσόστομε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ο τίτλος είναι Ρωμιοσύνη και Βυζάντιο. Το Βυζάντιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το σημερινό ελληνισμό? Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για το Βυζάντιο αν δεν έχει πολλά και μεγάλα συναισθήματα. Όλοι μας, κατά βάθος μετά από τόσους αιώνες, θα μου επιτραπεί η έκφραση, νιώθουμε κι εμείς μεταβυζαντινοί ή βυζαντινοί. Άρα η Κρήτη είναι γεμάτη Βυζάντιο, η ζωή μας είναι γεμάτη Βυζάντιο, η παράδοση μας γεμάτη Βυζάντιο και είναι πολύ σημαντικό γιατί στις μέρες μας που αναζητούμε και πάλι την ταυτότητά μας, που υπάρχει μια άθεη ισοπαίδωση, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, α, όχι ισότητα, γιατί στο βωμό της ισότητας λέμε πολλά ότι πρέπει να γίνουν ίσα. Δυστυχώς η παράδοσή μας κατά κάποιο τρόπο έχει μπει σε ένα χρονοτούλαπο. Όμως εμείς και αυτές τις μέρες και όλο το χρόνο, αλλά και η δική μας εκπομπή σήμερα, θα αναδείξει πολλά πράγματα του Βυζαντίου, γιατί είναι ένα, όπως είπατε, σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και αντανακλά το παρελθόν στο παρόν και το παρόν στο μέλλον. Δηλαδή, σήμερα πολλά πράγματα που έχουμε στο σημερινό ελληνισμό, αν κατάλαβα καλά, είναι γεμάτα από το Βυζάντιο, αλλά δεν τα γνωρίζουμε ίσως. Έτσι, έτσι. Και έτσι. Οι Άγιοι, φαντάζομαι, και η Εκκλησία. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Μέχρι και ακόμα καθημερινές εκφράσεις, ίσως που λέμε, αλλά και οι Άγιοι κυρίως. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε συγκεκριμένα, γιατί είπατε η Κρήτη είναι γεμάτη Βυζάντιο. Φαντάζομαι εννοείται ναούς. Από ναούς, από αγιογραφίες, ψηφιδογραφίες, όλα εκείνα τα οποία ήρθαν από εκεί εδώ και έμειναν για να μείνουν. Αυτός με τα πει έκφραση αυτή. Και είπατε η ταυτότητα σήμερα που μάλλον χάνουμε ή ψάχνουμε την ταυτότητα. Έτσι, έτσι, έτσι. Τα παιδιά μας ζουν σε έναν κόσμο αυτών που τους παρουσιάζουν. Εμείς προσπαθούμε σαν γονείς, σαν εκκλησία, σαν θεσμοί να τους πούμε ότι δεν ήρθαμε εδώ ουρανοκατέβατοι και η Κρήτη μας και η Ελλάδα μας από κάτω κρατιέται, από κάπου προέρχεται. Έτσι λοιπόν στη σειρά των αιώνων και των ετών, μέσα σε αυτούς τους αιώνες, από κάπου προήρθαμε και από κάπου πορευόμαστε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χριστοδουλάκη, να ρωτήσω, πολλοί είναι αρνητικοί με την λέξη Βυζάντιο. Δεν τη θέλουνε. Γιατί και ποια θα ήταν η σωστή? Έχει ιστορικό προηγούμενο. Καταρχάς, η αυτοκρατορία μας ονομαζόταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης. Ναι. Είναι ένα ιστορικό θαύμα αυτή η αυτοκρατορία. Ξεκίνησε ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά ο μέγας αυτοκράτορ, ο Μέγας Κωνσταντίνος, έκανε τη μεγάλη στροφή. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Θεός κατευθύνει την ιστορία. Και δεν έχει κανείς παρά να επισκεφθεί όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικά τους Αγίους Τόπους, να δει τι σημαίνει Μέγας Κωνσταντίνος, Αγία Ελένη, τι σημαίνει αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης. Γιατί όταν μιλάμε για αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης, εννοούμε κυρίως δύο πυλώνες: Ορθοδοξία και Ελληνισμό. Ναι. Το λέω πάρα πολλές φορές χαρακτηριστικά, πατέρα Χριστόστομε και κύριε Λίλη, ότι μπορεί να είναι η γιαγιά μας η αρχαία Ελλάδα, αλλά η μάνα μας είναι η μεσαιωνική μας αυτοκρατορία. Μάλιστα. Η αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης, η αυτοκρατορία της Ορθοδοξίας. Παιδιά της είμαστε. Πολύ ωραία είπε ο πατέρας Χριστόστομος ότι όπου και να πάμε εδώ στο νησί μας, συναντάμε αυτό που λέμε Βυζάντιο, που κακώς το λέμε, αλλά και αυτό δικό μας είναι. Γιατί η λέξη Βυζάντιο προήλθε από την αρχαία αποικία των Μεγαραίων, το Βυζάντιο. Που ήταν εκεί η Κωνσταντινούπολη. Προς τιμή του μεγάλου μας Αγίου και Αυτοκράτορα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ονομάστηκε Κωνσταντινούπολης. Αλλά και το Βυζάντιο δικό μας είναι. Απλώς μας το επέβαλαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Ο Ιερόνιμος Βολφ. Αυτός επέβαλε το όνομα.
Γιατί, κοιτάξτε, είναι πολύ παρεξηγημένη αυτή η αυτοκρατορία. Ναι. Κυρίως από τους δυτικούς. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Τους αγαπώ και τους δυτικούς. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Άλλωστε, ζούμε σε εποχές διαλόγων, αγάπης, συνάντησης, συναδέλφωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Mm-hmm. Σύμμαχοι, φίλοι. Αλλά είναι μια συκοφαντημένη αυτοκρατορία. Που όσο μελετάς και βλέπεις τις πηγές, βλέπεις ότι η σημερινή Ευρώπη χρωστά πάρα πολλά σε αυτή την αυτοκρατορία. Θα πω, ας πούμε, δύο παραδείγματα ιστορικά, αν μου επιτρέπετε. Εδώ μας κατέλαβαν οι Σαρακινοί το 824, στο νησί μας στην Κρήτη. Πονεμένο νησί. Έχει περάσει από τόσους κατακτητές. Ποιο μας ελευθέρωσε? Ο Νικηφόρος Φωκάς. Αυτή η μέγιστη μορφή. Βυζαντινός αυτοκρατορία. Βεβαίως, Βυζαντινός αυτοκρατορία. Και να τριχιάζω. Μιλάμε για μια μέγιστη μορφή. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκστρατείες, ναυτική εκστρατεία, ναυτική επιχείρηση της αυτοκρατορίας μας εκείνη την εποχή. Μιλάμε για ένα φοβερό και τρομερό πόλεμο. Η Κρήτη μας σε μεγάλο ποσοστό είχε εξισλαμιστεί. Τότε ήρθαν από πού πάλι? Από την αυτοκρατορία μας. Μεγάλοι πατέρες, Όσιος Νίκονας ο Μετανοείτε. Ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης. Ο Νικηφόρος Φωκάς τους είχε πραγματικούς γέροντες, ειδικά τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ο μεγάλος αυτός στρατηγός και αργότερα βέβαια αυτοκράτορας και έστειλε εδώ τα λεγόμενα 12 αυτοκρατορικά παλικάρια. Ήρθαν πάρα πολύ από την αυτοκρατορία για να ενισχύσουν το χριστιανικό στοιχείο. Φύλλα, πληθυσμοί. Και μάλιστα τα χωριά Αρμένοι που ξέρουμε εδώ στην Κρήτη, υπάρχουν και στα Χανιά, στην επαρχία Αποκορώνου και στο Ρέθμι υπάρχουν Αρμένοι, είναι από τέτοιους κατοίκους που έφερε για να ενισχύσει το ορθόδοξο χριστιανικό στοιχείο η αυτοκρατορία μας, γιατί επί Σαρακινών δυστυχώς είχαμε υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και άσχετα από τελευταία οι ιστορικοί προσπαθούν να μας αμβλύνουν αυτή την σημασία που τέλος πάντων επέφερε αυτή η καταστροφή των Σαρακινών, γιατί ξέρουμε τώρα κατά ψέματα Σαρακινοί τι ήταν. Ήταν πειρατές μουσουλμάνοι της Μεσογείου. Φόβος και τρόμος. Το άλλο παράδειγμα, για να δούμε τι χρωστάμε στην αυτοκρατορία μας, στην αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης, το λέω πάρα πολλές φορές. Αν σήμερα εκατομμύρια Σλάβων είναι Ορθόδοξοι, το χρωστάμε στη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία μας και σε ένα πολύ μεγάλο πατέρα. Που μαθητές του ήταν ο Κύριος και ο Μεθόδιος, στο Μέγα Φώτιο. Βέβαια. Τι να προτούμε για το Μέγα Φώτιο. Εγώ το λέω πολλές φορές μέγιστος πατέρας, αλλά και μέγιστος πολιτικός, διπλωμάτης, συγγραφεύς. Πάρα πολλά από τις αρχαίες πηγές δεν θα τα ξέραμε. 280 έργα δεν θα ξέραμε από αρχαίες πηγές, αν δεν είχαμε το έργο του μεγάλου αυτού φιλολόγου, πατέρα, θεολόγου, πανεπιστήμονα στην εποχή του ήταν ο Μέγας Φώτιος. Ο Κύριος και ο Μεθόδιος, και κοιτάξτε πόσο μπροστά ήταν η αυτοκρατορία μας πολιτιστικά, το έλεγα πολλές φορές στους μαθητές μου και με κοιτάζαν με ανοιχτά τα μάτια. Όπου πήγαιναν οι πρόγονοί μας της Ρωμιοσύνης, της αυτοκρατορίας της Ρωμιοσύνης, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, δεν επέβαλαν την ελληνική γλώσσα. Μετέδαν την Ορθοδοξία, το φως της Ορθοδοξίας, τη λειτουργική, τη μυστηριακή ζωή, το Ορθόδοξο δόγμα, το Ορθόδοξο ήθος. Το μετέδιδαν στη γλώσσα των λαών. Μην ξεχνάμε ότι οι Σλάβοι μέχρι τον 10ο αιώνα, μέχρι τον 9ο αιώνα, δεν είχαν αλφάβητο. Και το έδωσε η αυτοκρατορία μας. Η αυτοκρατορία, βέβαια. Το περίφημο κυριολεκτικό αλφάβητο, με τις εξελίξεις τις οποίες έχει. Ενώ κάποιοι άλλοι αδελφοί μας χριστιανοί, μόνο τρεις γλώσσες. Λατινικά, αρχαία ελληνικά, εβραϊκά. Όχι, η αυτοκρατορία μας, για να καταλάβουμε πολιτιστικό και μορφωτικό επίπεδο. Γι' αυτό το λέω πάρα πολλές φορές, γιατί εντρυφώ πάρα πολύ στην ιστορία την Μεσσωνική, γιατί όπως είπα, είναι η μάνα μας η Μεσσωνική Αυτοκρατορία. Και βλέπω πάρα πολλές φορές πράγματα που δεν τα διδάσκομαι στα σχολεία μας, ρε παιδί. Θυμάμαι μια φορά, θα το πω γιατί, μια φορά ένας μαθητής έτσι στη Δευτέρα Λυκείου, συζητούσα πάντα με τα παιδιά γιατί μου άρεσε ο διάλογος. Το μάθημα των θρησκευτικών, ως θεολόγος καθηγητής 30 χρόνια στα σχολεία, κυρίως κουβέντιαζα με τα παιδιά. Συζητούσα και σηκώνεται ένας μαθητής, μορφωμένο παιδί. Και μου λέει, κύριε, μα τι μου μιλάτε τώρα, μου λέει για Βυζάντιο. Μου λέει, κύριε, παπάδες, καλόγεροι, αγιογραφίες, μοναστήρια. Τον κοιτάζω καλά-καλά. Και του λέω, αγαπητέ μου Γιάννη, αν σε ρωτούσαν ποιο είναι το σπουδαιότερο μνημείο, γιατί όταν μιλάς σε ένα παιδί πρέπει να κατεβαίνει στο επίπεδο του, όσο γίνεται. Αν σε ρωτούσαν να μου πεις ένα σπουδαιότερο μνημείο της αρχαίας Ελλάδος, ποιο θα έλεγες? Μα κύριε, τον Παρθενώνα, μου λέει, την Ακρόπολη. Πολύ ωραία, του λέω. Έχεις εξετάσει, του λέω, ποιο είναι το σπουδαιότερο μνημείο της μεσαιωνικής μας αυτοκρατορίας, που το ξέρουν όλοι? Μου λέει, Αγία Σοφία, κύριε. Και μου το είπε πολύ φυσιολογικά. Ξέρεις, του λέω, τι μαθηματικά, τι φυσική, τι χημεία γνώριζαν οι δύο αρχιτέκτονες, ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, μέγιστες μορφές, Έλληνες στην παιδεία, στην καταγωγή, για να χτιστεί αυτό το μεγαλούργημα 17-18 αιώνες. Τι σεισμούς έχει αντέξει αυτό το κτίριο, πραγματικά φοβερό και τρομερό. Το παιδί έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Μου λέει, κύριε, έχετε δίκιο. Και πού, του λέω, να ψάξεις, να δεις
την ορθόδοξη αγιογραφία, που δεν είναι απλώς μια ζωγραφική εντός εισαγωγικών που αναπαριστάει τη φυσική πραγματικότητα, αλλά μας πάει σε ένα νέο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Το παιδί με κοίταζε με αυτά τα μάτια. Να δεις τι μουσική έχουμε, να δεις τι ποιητική γλώσσα έχουμε. Όλα αυτά που ψάχνουμε στην Εκκλησία, αυτές της αυτοκρατορίας. Θεολόγοι, πατέρες, φιλόλογοι. Άρα, επομένως, το Βυζάντιο, που δεν το θέλουν πολύ, αλλά είπατε ήταν η επαρχία των Μεγαρέων εκεί. Κανονικά, πώς θα έπρεπε να το λέμε? Κανονικά πρέπει να το λέμε Αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης. Αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης. Η Ανατολική Αυτοκρατορία της Ανατολική Αυτοκρατορία. Το οποίο, ξαναλέω, είναι ένα ιστορικό θαύμα. Ξεκίνησε ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ρωμαϊκή. Η οποία εδίωκε τη χριστιανική πίστη. Προσέξτε πόσο ο Θεός κατευθύνει την ιστορία. Για τρεις αιώνες. Ναι. Και έρχεται ένας αυτοκράτορας, Θεού θέλοντος, εμείς πιστεύουμε, ο Θεός κατευθύνει την ιστορία σε συνεργασία με αγίους ανθρώπους. Και αυτός ο αυτοκράτορας αλλάζει την ιστορία και από την Pax Romana, τη Ρωμαϊκή Ειρήνη, πηγαίνουμε στην Pax Christiana, στη χριστιανική ειρήνη. Και αλλάζει αυτοκρατορία. Ο μεγάλος Στίβεν Ράσιμαν. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος. Ο μεγάλος βυζαντινολόγος, ο Σερ Στίβεν Ράσιμαν. Και το συνιστώ το βιβλίο αυτό στους τηλεθεατές μας, Βυζαντινός πολιτισμός του Σερ Στίβεν Ράσιμαν. Βυζαντινός πολιτισμός. Υπάρχει μετάφρασή του στα ελληνικά. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο, γύρω σε 100-120 σελίδες. Όποιος το διαβάσει, αμέσως βλέπει τι εστί αυτοκρατορία μεσαιωνική, η ορθόδοξη, η αυτοκρατορία της Ρωμιοσύνης. Μαθαίνει πράγματα που πραγματικά μένει ενεός όποιος διαβάσει. Και δεν είναι μόνο. Και ο πατέρας Ρωμανίδης έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, ο μέγας αυτός δογματικός θεολόγος. Ο πατέρας Μακαριστός έφυγε πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 χρόνια. Ο πατέρας ο Γιώργος ο Μεταλλινός έχουν ασχοληθεί και μας έχουν αφήσει τεράστια. Ναι, με το θέμα αυτό. Ο καθηγητής Φιδάς έχει ασχοληθεί. Μάθαμε βυζαντινή ιστορία, ας την πούμε και έτσι, από το στόμα του ως φοιτητές, τουλάχιστον εμείς στην Αθήνα. Αλλά εσείς στη Θεσσαλονίκη είχατε πάλι την τιμή να έχετε το μεγάλο το Ρωμανίδη. Δόξα τω Θεώ, εμείς οι φοιτητές της δεκαετίας του 70 ή του 80. Είχαμε την τύχη να έχουμε πολύ μεγάλους καθηγητές, πολύ μεγάλους δασκάλους που μας έμαθαν γράμματα. Εγώ το λέω πολλές φορές και χρωστάω γνωμοσύνη σε κάποιους καθηγητές μας, γιατί ειλικρινά μας άνοιξαν τα μάτια. Δεν ξέρω, εγώ με τις παλιά σχολής θυμάμαι αυτό του μεγάλου Αλεξάνδρου, στους γονείς χρωστάμε το ζήν, στους δασκάλους μας όλων των βαθμίδων. Γιατί κουβαλώσαν και όλο αυτό το κλίμα, φαντάζομαι. Πολλές φορές το λέω και μνημονεύω τον καθηγητή μου, τον θεολόγο που είχα στο γυμνάσιο, το εξατάξιο, το Σπύρο το Πουτετάκι. Το λέω πάρα πολλές φορές, ότι αν έγινα θεολόγος το χρωστάω σε αυτόν. Ναι. Με είχε πειράσει πάρα πολύ ως παιδί. Δηλαδή ήταν βιωματικός θεολόγος. Πηγαίναμε στην εκκλησία, εκείνη την εποχή πηγαίναμε εκκλησία. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο κύριος Σπύρος, να ανέβει στο ψαλτήρι και να βάλει το ράσο. Και μετά να κηρύξει. Έμενα ως παιδάκι, μ' άρεσε αυτό ρε παιδί. Εν τω μεταξύ και στην τάξη το μάθημά του ήταν μυσταγωγία. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Πολλές φορές λέω ότι στους καθηγητές μας όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό, γυμνάσιο, θεολογική σχολή, πολλές φορές τους μνημονεύω. Και πραγματικά τους ευγνωμονώ για αυτά που μας έδωσαν και μας έμαθαν. Να πω για τους τηλεθεατές, συζητούμε για τη Ρωμιοσύνη και το Βυζάντιο. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλια, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Πατέρα Χρυσόστομε, ουσιαστικά το Βυζάντιο ξεκινάει, αν κατάλαβα καλά, 4ο αιώνα, με τον μεγάλο Κωνσταντίνο, 330 που γίνεται. Και φτάνει μέχρι πότε? Περίπου 11 αιώνες μετά, άντεξε αυτή η αυτοκρατορία, η Βυζαντινή, η Ανατολική Ρωμαϊκή, που λέει ο κύριος Χρυστοδουλάκης, και χαίρομαι για τις απόψεις του, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε και θεολόγους θεολογημένους, έτσι, και εκκλησιαστικά κατερδισμένους. Λοιπόν, δεν περνάει από τη θεωρία στην πράξη. Στην πράξη, λοιπόν, 11 αιώνες περίπου άντεξε, με πολλά προβλήματα. Στο τέλος, μέχρι το 1453, που έγινε η άλωση από το Μωάμεθ, υπήρξε πλέον ένα φάντασμα, γιατί είχαν επέλθει σταυροφορίες. Τότε ουσιαστικά πέφτει. Με τους Φράγκους, με το ένα, με το... πολλά, πολλά προβλήματα. Είχε μικρύνει και η έκταση της αυτοκρατορίας τότε. Αλλά πάντοτε στις καρδιές μας και στο μυαλό μας και στη μνήμη μας και στις ψυχές μας, δεν μπορεί κανείς, κάποιος που είναι χριστιανός βαπτισμένος, να περάσει το κατόφλι της Θεοσοφίας στη Κωνσταντινούπολη για να μην τον πιάσει έτσι ένα ρίγος, έτσι η ψυχή του έτσι κάπως να μη σκυρτήσει και η καρδιά του με συναισθήματα αγάπης προς το παρελθόν. Ναι, αυτό όλο που λέμε Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, τυπικό, η αρχιτεκτονική, φαντάζομαι τότε γεννιέται. Γιατί έχουμε την Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία πότε χτίζεται? Η Αγία Σοφία χτίζεται 532-537. 500 σε χρόνο ρεκόρ. Επί Ουστινίνου. Αν σας ρωτούσα. 145 λέει τόνοι απαιτήθηκαν χρυσαφιού. 145 τόνοι. Φανταστείτε ποσά εκείνη την εποχή. Έτσι, δουλέψανε 10.000 εργαζόμενοι με 100 πρωτομαστόρους, να είναι ένα φοβερό τιτάνιο έργο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ναι. Στα εγγένεια ως δηλαδή, αν σας ρωτούσα, η πιο λαμπρή στιγμή του Βυζαντίου που έφτασε στη μεγαλύτερη δόξα, ήταν τότε η Ιουστινιανό? Για μένα ήταν και η εποχή του Ιουστινιανού, αλλά κυρίως ήταν για μένα η εποχή των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων.
αιώνες. Μιλάμε για 11ο, μέχρι το 1025. Μέχρι, μέχρι το 1025. Από εκεί και πέρα, μετά τη Μακεδονική δυναστεία, είναι το μεγαλύτερο αυτοκρατορίας μας, στρατιωτικό, οικονομικό, πολιτικό. Το λέω αυτοκρατορία μας γιατί είναι η μάνα μας, ό,τι και να το, πώς και να το πούμε. Από τότε αρχίζουν τα λάθη που ως άνθρωποι δυστυχώς με το αυτοεξούσιο τα κάνουν. Η αυτοκρατορία μας... Μετά το 10ο-11ο αιώνα. Και έτσι σιγά-σιγά. Με τους Κομνηνούς. Και ο πρώτος που κάνει το μεγάλο λάθος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ο Αλέξιος πρώτος ο Κομνηνός, με το Χρυσόβουλο του 1082, που δίνει ναυτικά προνόμια στους Βενετούς. Οπότε σιγά-σιγά το λέτε εσείς. Είναι νόμος της ιστορίας, πατέρα Χρυσόστομο και κύριε Λίλη, όταν μια αυτοκρατορία, μια μεγάλη δύναμη που έχει θάλασσα, χάσει την ναυτική της δύναμη, σιγά-σιγά αυτή η θάλασσα ητάται. Το λέω πολλές φορές, μπορούμε να πάμε τώρα σε άλλες εποχές. Όταν χάσει την ναυτική δύναμη, βεβαίως, τότε. Το ότι επικράτησαν οι Άγγλοι, οι Βρετανοί των Ισπανών, τους νίκησαν στη θάλασσα. Το ότι κέρδισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία με τις ΗΠΑ είναι επειδή είχε παντοδυναμία στη θάλασσα. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία κέρδισε επειδή ήταν θαλασσοκράτηρα. Εκεί ήταν και το λάθος στρατού Κωνσταντίνου το 1915 με το διχασμό που είχαμε, το τι ήθελα να πάει με τους Γερμανούς. Όταν δεν έχεις εμπορικό, ναυτικό, δυνατό. Κοιτάξτε σήμερα οι ΗΠΑ, πώς είναι υπερδύναμη. Κοιτάξτε τι ναυτικό έχει. Παγκόσμια ναυτοσύνη, παγκόσμια δύναμη. Στο Βυζάντιο, αυτή η αυτοκρατορία, ξέρουμε μέχρι πού εκτείνονταν. Τεράστια έκταση. Ειδικά επί του Ιαννού, τι να σας πω τώρα. Όλη η σημερινή Βαλκανική, σχεδόν όλη η Ιταλία. Όλη η Βόρεια Αφρική από την Ισία, Λιβύη, Αίγυπτο, πάμε Σινά, Παλαιστίνη, σημερινό Ισραήλ, Παλαιστίνη, Συρία, είπαμε την Αίγυπτο, ανεβαίνει όλη η Μικρασία, βέβαια η σημερινή εντός εισαγωγικών Τουρκία και ένα μεγάλο μέρος του σημερινού Ιράκ. Μεγάλη γεωγραφική. Εδώ που ζούμε εμείς, στο σημερινό Ελλαδικό. Ήταν σημαντικό κομμάτι δικό τους ή σαν... γιατί εμείς ακούμε τις πόλεις Κωνσταντινούπολη, Έφεσος. Ποτέ η σημερινή, ας το πω έτσι, Ελλάδα είχε το προνόμιο να είχε την Αθήνα. Η Αθήνα μέχρι τον 6ο αιώνα, και μου κάνετε και ωραία πάσα να το πω αυτό, ας πούμε, επειδή έχει κατηγορηθεί ο αυτοκράτορας Ουστιανός, επειδή έκλεισε την φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, στην Αθήνα, υπήρχε μέχρι την εποχή του, ας πούμε. Ήταν λάθος το αυτοκράτορα, πιστεύω. Κανείς δεν είναι λάθος, μεγάλος αυτοκράτορας, μεγάλος το λόγος. Πόσοι ξέρουν ότι αυτό που ψάλλουμε στην Εκκλησία ομονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι δικός του ύμνος. Ναι. Για να καταλάβουμε αυτό που ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ομονογενής Υιός είναι δικός του. Είναι δικός του ύμνος. Ναι. Πώς το ξέρετε, ήταν και μέγας θεολόγος ο Ιστινιάνος. Αλλά ως άνθρωπος έκανε και αυτό τα λάθη του. Έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην κάνει λάθη. Ή όπως λένε οι πατέρες, μια μέρα να ζήσεις, θα κάνεις την αστοχία, θα κάνεις την αμαρτία, θα κάνεις το λάθος. Ο σκοπός είναι να, όπως λένε οι πατέρες, όταν πέφτουμε, να ξέρουμε και να μπορούμε να σηκωθούμε. Και αυτό το απέδειξε ο Στενιανός και στην μεγάλη στάση του Νίκα, ο οποίος κάποια στιγμή πήγε να τα παρατήσει. Ναι, ναι. Και ευτυχώς τότε βρέθηκε μια αυτοκράτηρα, η Θεοδώρα, ούτε μια σχέση με την Αγία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά μεγάλη αυτοκράτηρα, του λέει, προτιμώ να πεθάνω, του λέει αυτοκράτηρα, από να πεθάνω ως χήνη, γιατί ήταν μια από πολύ χαμηλό φτωχικό στρώμα η γυναίκα του Στενιανού. Τον επηρέασε τον Στενιανό. Και αναθέτει στο Βελισάρι και στον Αρσίκη. Είπατε όμως ότι κακώς έκλεισε τη φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα. Δεν κινδύνευε η Ορθοδοξία από τη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας, γιατί πρέπει να το πω και αυτό, επειδή κατηγορούν πολύ την αυτοκρατορία μας ως μονοσήμαντη υπέρ της Ορθοδοξίας του Χριστιανισμού. Μεγάλα αναστήματα στον κρατικό μηχανισμό της αυτοκρατορίας, δομές, στοιχοί, πώς να το πω, λογοθέτες, πρωτονοτάρι, πρωτοσπαθάρι και όλοι αυτοί ήταν αθηνικοί. Δεν ήταν Ορθόδοξοι. Ο δε μεγάλος μας Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πατέρας του 8ου αιώνα, δούλευε σε χαλίφι. Ναι. Ένας ο Δαμασκηνός. Δηλαδή υπήρχε, πώς να το πω, μια ανεκτικότητα και στους μη Ορθοδόξους Χριστιανούς, όταν αυτοί πραγματικά υποσχόντουσαν και ήταν χρήσιμοι για την αυτοκρατορία μας. Για την εποχή της, μιλάμε για μια μεσαιωνική αυτοκρατορία, έτσι. Μιλάμε για. Μεσαιωνική. Ουδεμία, βέβαια, ουδεμία σχέση ο μεσαίωνας της Δύσης, απλώς το λέμε ιστορικά. Έτσι. Γιατί η αυτοκρατορία μας, αυτό πρέπει να το λέμε, δεν είναι ότι είμαστε οι Άγιοι οι καλύτεροι, αλλά ούτε ιερές εξετάσεις κάναμε, ούτε επιστήμονες κυνηγοί. Όταν λέτε μεσαιωνική, τι εννοεί η αυτοκρατορία. Τον μέσο χρόνο ιστορικά. Αυτό είναι το μέσο χρόνο. Τον μέσο χρόνο ιστορικά. Τα οποία είναι ένα μεσαίωνα με την έννοια ότι είναι μεσαιωνική χρόνη, δεν είναι οι εποχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξέρω εγώ, τη ελευθερία που έχουμε σήμερα, που και αυτά είναι εντάξει. Μπορούμε να τα συζητήσουμε κατά πόσο φαίνονται με δημοκρατικά, αλλά δεν είναι και τόσο δημοκρατικές οι εποχές μας, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, η αυτοκρατορία μας για την εποχή της, αυτό θέλω να τονίσω, ήταν πάρα πολύ μπροστά. Πόσοι ξέρουν από τους τηλεθεατές, ας πούμε, ότι ο Νικηφόρος Φωκάς είχε γράψει εγχειρίδιο περί πολέμου. Ναι. Τον 10ο αιώνα, ο Νικηφόρος Φωκάς.
Πόσοι ξέρουν ότι ο Il Principe, ο ηγεμόν που έγραψε ο Μακιαβέλη, είναι σε μεγάλο ποσοστό αντιγραφή από έργο παρόμοιο που έγραψε ο Μέγας Φώτιος, συμβολεύοντας ένα ηγεμόνα της Βουλγαρίας. Μάλιστα. Δηλαδή, πάρα πολλά έκλεψαν οι δυτικοί από τους σοφούς της αυτοκρατορίας μας. Καταρχάς, είχαν μια τέτοια αρχαιομάθεια, μια τέτοια ελληνομάθεια, και δεν μιλάω μόνο για, πω να το πω τώρα, 14ο αιώνα, που είναι ο κομβικός, ή 15ο αιώνα. Δεν μιλάω μόνο για τον, πώς να τον πω τώρα, το μεγάλο αυτό, τον πλατωνιστή του Μιστρά, το Γιώργιο στο Ιπλήθωνα, δεν μιλάω για τον Βυσαρίωνα που έγινε και καρδινάλιος και εξώμωσε. Μιλάω για πατέρες, ας πούμε, ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Ξέρετε τι αρχαιογνώστες ήταν, τι παιδεία είχε ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Σωστά. Για μένα ο μεγαλύτερος θεολόγος της δεύτερης κληρίδας στην Εκκλησία. Μεγάλη, τιτάνια μορφή, ας πούμε. Ο οποίος μπορούσε να διαλεχθεί με τον οποιοδήποτε. Να σημειώσουμε εδώ ότι έκανε διάλογο και με τους μουσουλμάνους. Και εχμάλωτο ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς. Όλοι αυτοί οι παιδιά της αυτοκρατορίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Γιατί οι πυλώνες της αυτοκρατορίας της Μεσονικής, της Ανατολικής, της αυτοκρατορίας της Ρωμιοσύνης είναι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Προσέξτε όμως, ο Ελληνισμός όχι ως φυλετικότητα, ας πούμε, γιατί η αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική. Ως τρόπο ζωής, ως γλώσσα. Μπράβο. Πολλές φορές με ρωτούσαν και οι μαθητές, και καμιά φορά και συνάδελφοι, μα καλά, δεν ήταν πολυεθνική αυτοκρατορία. Ασφαλώς και ήταν πολυεθνική αυτοκρατορία. Αλλά προσέξτε, μια αυτοκρατορία ελληνόφωνη από τον 6ο αιώνα, ελληνόφωνη. Στο γραπτό, στον προφορικό λόγο, στα πάντα. Μόνο τα αξιώματα ήταν στα λατινικά. Έτσι. Και μια αυτοκρατορία με επίσημη πίστη, την Ορθοδοξία, που από το ξεκίνημά της ήταν ελληνόφωνη. Δηλαδή, τα σπουδαιότερα βιβλία μας, τα Ευαγγέλια, στα ελληνικά, γραμμένα. Δηλαδή, τι κουβαλούμε εμείς οι Έλληνες ως κληρονόμια της αυτοκρατορίας. Δεν το έχουμε καταλάβει, το έχουμε κατανοήσει σήμερα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θεωρείται ένας Άγιος. Βεβαίως. Και είναι ο πρώτος. Και του χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Άλλον αυτοκράτορα που ήταν Άγιος έχουμε. Βεβαίως. Και ο Μεγασοδός ο Άγιος. Έτσι. Του χρωστάμε πάρα πολλά. Έκανε επίσημη την πίστη μας στην αυτοκρατορία. Ζει λίγο μετά. Το 379 έκανε την επίσημη την αυτοκρατορία μας. Άλλος μεγάλος αυτοκράτορας ήταν ο Ηράκλειος. Α, έκανε επίσημη την θρησκεία, την Ορθοδοξία. Την Ορθοδοξία, επίσημη πίστη της αυτοκρατορίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε το διάταγμα σαν εξεθρησκεία, τη λέγουμε. Αν εξεθρησκεία μόνο για τον χριστιανισμό, γιατί καμιά άλλη θρησκεία δεν είναι εδώ και το τότε. Αν και δεν μου αρέσει την χριστιανική πίστη να την λέω θρησκεία. Η πίστη μας είναι εκκλησία, είναι άλλο πράγμα, δεν είναι θρησκεία. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολός λέει ότι η θρησκεία εστί και των δαιμόνων σέβας. Η Ορθοδοξία μας είναι πίστη Εκκλησίας. Κακά τα ψέματα. Και να πούμε ότι η λέξη Ορθοδοξία τι σημαίνει. Από τη μία η σωστή πίστη, από την άλλη η σωστή δοξολογία του Θεού. Πατέρα Χρυσόμη και κύριε Λίλη. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ρωτάς 10 Ορθοδόξους, 9 δεν ξέρουν τι σημαίνει. Ορθόδοξος νομίζουν αυτό που λένε πολιτικοί. Ο δογματικός, ξέρω εγώ, μονολυθικός, όχι. Ορθοδοξία σημαίνει αλήθεια από τη μία και σωστή δοξολογία του Θεού από την άλλη. Να, γιατί άρα, υπήρχαν και άλλοι, άρα υπήρχαν και άλλοι αυτοκράτορες που είχαν γίνει γνωστοί. Τώρα γιατί εμείς ξέρουμε τον Μέγα. Στο μυαλό Μέγας ο Ηράκλειος. Ο Ηράκλειος προσέξτε. Γιατί και εκεί κάναμε το λάθος τώρα. Τι λάθη έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, αλλά μας αγαπά ο Θεός. Είμαστε λαός που τον αγαπάμε και μας αγαπά ο Θεός, ο Τριαδικός, ας πούμε. Στο διχασμό Βενιζελικών αντιβενιζελικών. Πήγαμε και αλλάξαμε το τροπάριο Νίκα τη Βασιλεύση. Εγώ, άμα το ακούω αλλαγμένο, ενοχλούμε. Καλή την πίστη πάντα. Έχω στο μυαλό μου τον Μέγα Κωνσταντίνο από τη μία και τον Ηράκλειο από την άλλη. Όταν πας στους Αγίους Τόπους, τα βλέπεις αυτά ζωντανά. Το λέω και ανατριχιάζω. Εκστρατεύουν οι Πέρσες εναντίον της αυτοκρατορίας μας, κλέβουν τον Τίμιο Σταυρό και ολόκληρος αυτοκράτορας, ο Ηράκλειος, εκστρατεύει εναντίον των Περσών, τους νικά και φέρνει πίσω το Σταυρό, τον Τίμιο Σταυρό του κυρίου μας. Και ανεβαίνοντας να τον αντσώσει, υπάρχει ακόμα και η σκάλα στο ναό της Αναστάσεως, στους Αγίους Τόπους, του πέφτει το στέμα. Αυτό το πήρε ως μήνυμα αυτοκράτορας και από τότε έχει καθιερωθεί ο αυτοκράτορας όταν πήγαινε όποιος αυτοκράτορας και επί αυτοκρατορίας μας της Βυζαντινής, της Μεσαιωνικής, της Ρωμιοσύνης, να μην φοράει στέμα, το βασιλικό στέμα. Ναι, ναι. Για αυτούς τους βασιλιάδες μιλάμε, Νίκα στις βασιλιάδες. Οπότε είναι πολλά πρόσωπα. Πάρα, γιατί εμείς έχουμε ακούσει το μεγάλο Κωνσταντίνο. Ο Βατάτης, αυτή η μέγιστη μορφή που είναι και Άγιος Εκκλησίας, τον γιορτάζουμε και οι σύζυγοι του πολλές φορές και οι αυτοκράτορες ήταν. Αυτή που αναστήλωσε και υπάρχει το Λείψανο στην Κέρκυρα. Γιατί πάμε στην Κέρκυρα, ας πούμε, και τιμούμε το Λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα. Πολύ κοντά υπάρχει η αυτή η Αγία, η οποία ήταν αυτοκράτηρα, σύζυγος του τελευταίου οικονομάχου. Ναι, και αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι. Γιατί δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Στο Βυζάντιο οι πόλεις, ξέρουμε, είχαν τύχη. Μάλιστα. Ή όχι. Δηλαδή, ήταν εποχή που ακόμα μεταξύ τους επικοινωνούσαν. Ασφαλώς και επικοινωνούσαν. Δεν μπορούσαν να ταξιδέψει. Υπήρχαν, πώς να το πω τώρα, αποστολές που έστελναν απεσταλμένους, κήρυκες, υπήρχαν και άλλα συστήματα με ήχους, με καπνούς, με ιστορίες. Είχαν πάρα πολλά μέσα.
Για όλα να... αυτά τα έχουμε δει και είδαμε στην τηλεόραση και τώρα που μιλούμε, αλλά και πριν, αγιάσματα στην Κωνσταντινούπολη, ναού. Ξαναγείων, αυτά υπάρχουν στη ζωή μας από πότε, από τρίτο-τέταρτο αιώνα. Από τρίτο-τέταρτο αιώνα. Όπως τα γνωρίζουμε. Η αυτοκρατορία μας, ειδικά στην πόλη της Κωνσταντινούπολης, κεντρώθηκαν μνημεία τέχνης, λείψαν Αγίων. Σχεδόν όλοι οι Απόστολοι, τα λείψανά τους ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ήταν η ψυχή της αυτοκρατορίας. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είχε πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης. Είχε πανεπιστήμιο από τον 9ο αιώνα. Το περίφημο πανδιδακτήριο. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή. Πού να μιλήσεις για πανεπιστήμια, σε Ευρώπη, ας πούμε. Οι άνθρωποι ήταν, να μην πω σε τι κατάσταση, στα δέντρα και στα σπήλαια ήταν. Έτσι. Όταν η Κωνσταντινούπολη είχε πανεπιστήμια. Γιατί διδασκόταν ρητορική, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, νομικά. Κύριε Ξούδη, να σας διακόψω. Βεβαίως. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Μάλιστα. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας, είναι πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος, στενός συνεργάτης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κύριε Χολέβα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ που επικοινωνούμε. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και πάντα θέλουμε τη γνώμη σας για ανάλογα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία. Βάλαμε σήμερα τίτλο «Ρωμιοσύνη και Βυζάντιο». Η λέξη «Ρωμιοσύνη» σε σχέση με τον Ελληνισμό έχουν κάποια διαφορά και ποια είναι αυτή? Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με δύο διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με την ιστορική περίοδο. Μάλιστα. Όταν μιλούμε για την χρονική περίοδο που έχουμε μάθει στα σχολικά μας βιβλία ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ουδέποτε υπήρξε, όσο υπήρχε αυτή η Αυτοκρατορία η Ελληνοκόδοξη, ουδέποτε η ίδια ονομάστηκε Βυζαντινή. Είναι όρος μεταγενέστερος. Με, γιατί Βυζάντιο είναι η αρχαία ονομασία της Κωνσταντινούπολης, η αρχική των Μεγαρέων. Επομένως, το επίσημο όνομα του κράτους εκείνου ήταν Ρωμανία. Από τη Νέα Ρώμη όμως, η Κωνσταντινούπολη, ναι, θεωρούσαν ότι είχε μεταφερθεί πρωτεύουσα από την Παλαιά Ρώμη, την Ιγουρολατρική, στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, στη διάρκεια της Ρωμανίας, όσο υπήρχε αυτό το κράτος των 1100 ετών με το θαυμαστό πολιτισμό, το οποίο κατά καιρούς βέβαια άλλαζε σύνορα αναλόγως με τους αντιπάλους που είχε να αντιμετωπίσει, στο κράτος αυτό. Ήταν ένα κράτος πολυεθνικό, γιατί όταν λέμε αυτοκρατορία, όρος αυτοκρατορία σημαίνει κράτος πολυεθνικό. Όμως η επικρατούσα εθνική ομάδα, εκείνη η οποία έδωσε τη γλώσσα, έδωσε τον πολιτισμό, έδωσε την ταυτότητα σε μεγάλο βαθμό, ήταν η ελληνική. Ο ελληνισμός δεν χάθηκε, συνέχισε να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, στη διάρκεια του κράτους, το οποίο τιμούμε με την ευκαιρία και της επετείου της αλώσεως, έχουμε υπηκότητα Ρωμαίους. Ρωμαίοι είναι το όνομα των υπηκών. Αυτό είναι το κράτος, ο αυτοκράτος των Ρωμαίων. Και από εκεί και πέρα όμως, κάτω από το κράτος των Ρωμαίων και την υπηκότητα Ρωμαίους, άλλοι, οι περισσότεροι σε μεγάλο βαθμό, είναι Έλληνες ή και Γρεκοί, χρησιμοποιείται και αυτός ο όρος. Άλλοι μπορεί να είναι Σέρβοι, άλλοι μπορεί να είναι Αρμένοι, με οτιδήποτε άλλο, Ήβυρες κλπ. Έτσι λοιπόν, στη διάρκεια της Ρωμανίας του Βυζαντινού κράτους, Ρωμαίοι είναι οι υπήκοοι του κράτους αυτού και ο βασιλεύς είναι βασιλεύς και το κράτος Ρωμαίων. Στη διάρκεια τώρα της τουρκοκρατίας, φτάνουμε μετά την άλωση, εκεί πλέον αρχίζει να υπάρχει μια ταύτιση του όρου Ρωμαίος, και το οποίο γίνεται και Ρωμιός σιγά σιγά, πιο πολύ δημοτική, με τον Έλληνα. Βλέπουμε λοιπόν εκεί ότι σιγά σιγά ο Έλληνας χρησιμοποιεί τον όρο Ρωμιός σε πάρα πολλά κείμενα, και βλέπουμε και πατριάρχες όπως ο Μελέτιος Πηγάς να λέει σε ξένους: «Εμείς είμαστε και οι Ρωμαίοι, εμείς είμαστε και οι Έλληνες, εμείς είμαστε και οι Γρεκοί, το ίδιο είμαστε, και τα χρησιμοποιούμε και τα τρία». Και το βλέπουμε και σε θρήνουσες γλώσσες, το βλέπουμε σε πάρα πολλά κείμενα. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι με επίκεντρο τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, δημιουργείται ένας πολιτισμός ο οποίος έχει βάσεις τρεις: την Ορθοδοξία, δεύτερον τον ελληνικό πολιτισμό, γλώσσα, αγάπη στην αρχαιότητα, μελέτη αρχαίων κειμένων, μετάδοση των αρχαίων κειμένων και υποστηρίξη, και τρίτον το ρωμαϊκό δίκαιο και την οργάνωση, παράδειγμα η Γερουσία, η σύγκλητος που υπάρχει και στην Παλαιά και στη Νέα Ρώμη, το οποίο σιγά σιγά χριστιανίζεται και το ονομάζουμε Βυζαντινο-Ρωμαϊκό. Η σημασία για μας τους Έλληνες είναι ότι μέσα και από την τουρκοκρατία διατηρούνται πολλά στοιχεία αυτού του πολιτισμού, με αποτέλεσμα όταν φτάνουμε πλέον στην απελευθέρωση και στην ελληνική επανάσταση, οι αγωνιζόμενοι Έλληνες νιώθουν ότι έχουν και έναν παππού την αρχαία Ελλάδα, αλλά έχουν και έναν πατέρα στο Βυζάντιο, Παύλα, Ρωμανία. Ναι, ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι στις αποφάσεις των εθνικών συνελεύσεων στα κείμενα λένε ότι για νομοθεσία στο καινούργιο κράτος, το ελεύθερο ελληνικό,
θέλουμε τους νόμους των χριστιανών ημών αυτοκρατόρων, το ημών με ήττα, δικών μας, δηλαδή το βυζαντινο-ρωμαϊκό δίκαιο. Τα λέω αυτά για να δείξουμε ότι κάτω από τον όρο Ρωμανία, Ρωμιοσύνη, όλα αυτά, συνεχίζεται ο ελληνισμός με μια σύνθεση πάρα πολύ σημαντική, την Ορθοδοξία. Άρα, αν θέλετε μια πολύ απλή απάντηση, σαν στο διαγωνισμό πίζα, ας πούμε, που είναι ο λόγος, έτσι να σας δώσω, είναι η σύνθεση ελληνισμού και Ορθοδοξίας με σύμβολο τη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη. Ναι, το λέτε πολύ συγκεκριμένα και καλά κάνετε για να δούμε έτσι και τι σημαίνει Έλληνας μέχρι σήμερα. Η Ρωμιοσύνη, είπατε Ρωμανία, η Νέα Ρώμη ουσιαστικά με η νέα ζωή στην αυτοκρατορία. Όλοι, υπήρχαν πολλοί λαοί φαντάζομαι στην αυτοκρατορία. Αυτοί μιλούσαν τα ελληνικά ως μια κοινή γλώσσα και η μορφή που μιλούσαν καθημερινά ελληνικά γνωρίζουμε ποια ήταν, μοιάζει με τα δικά μας τα ελληνικά σήμερα. Μετά τον αυτοκράτορα Ηράκλειο έχει καθιερωθεί πλέον η ελληνική ως επίσημη γλώσσα. Βεβαίως τοπικές διάλεκτοι μπορεί να υπήρχαν. Σε ένα κράτος το οποίο τουλάχιστον μέχρι το 1204 είναι πολυεθνικό, θα υπήρχαν και τοπικές διάλεκτοι και υπήρχαν και μετακινούμενοι πληθυσμοί. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι το οποίο σήμερα τα παιδιά μας δυσκολεύονται να καταλάβουν. Ένα κράτος 1100 ετών δεν είχε σύνορα πάντα τα ίδια. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουμε το σύνολο του Διγενεία Κρήτα. Τι γίνεται? Στα όρια που είναι προς το κέντρο της Μικράς Ασίας, από Καπαδοκία πηγαίνοντας προς τη σημερινή, ας πούμε, Συρία, εκεί γίνονται συνέχεια μάχες με αραβικούς πληθυσμούς από τον 8ο αιώνα και μετά. Και γι' αυτό έχουμε τους σύλλους στο Διγενεία Κρήτα, που ο πατέρας του ήταν Άραβας που χριστιανίστηκε, η μητέρα του Ορθόδοξη Ρωμιά, Βυζαντινή. Ναι. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε πληθυσμούς που μετακινούνται, μπαινοβγαίνουν μέσα στα εδάφη της αυτοκρατορίας. Ή παράδειγμα, βλέπουμε από τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου, το συμπατριώτη μου, επιτρέψουμε έτσι να το πω, Θεσσαλονικαίος, από τις δύο διηγήσεις των θαυμάτων, από τα δύο βιβλία, ότι γίνονται συνέχεια μάχες με σλαβικά φύλλα τα οποία έρχονται, μετακινούνται, μπορεί να εγκαθίστανται και σε περιοχές που τους ονομάζουν οι Βυζαντινοί Σκλαβινίες. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάτι δύο να υπήρχαν και διάφορες άλλες γλωσσικές συνθήκες. Όμως η παιδεία, ο πολιτισμός βασίζεται στα αρχαία ελληνικά κείμενα και είναι εντυπωσιακό ότι στο αποκορύφωμα του βυζαντινού πολιτισμού από την εποχή των Μακεδόνων και ειδικά των Κομινών, εκεί βλέπουμε, και ορθά προηγουμένως άκουσα κάποιος από τους παρισταμένους, αλλά δεν σας βλέπω, μίλησε και για πανεπιστήμιο. Εκεί η παιδεία από το δημοτικό, ας πούμε, στο σχολείο όταν είναι μικρά παιδιά ή στο σπίτι τους αν διδάσκονται, μαθαίνουν όμηρο. Το κείμενο το οποίο εκπαίδευε τα παιδιά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ασχέτως της καταγωγής τους, αλλά σας είπα, η πλειοψηφία ήταν του ελληνικού γένους, του ελληνικού έθνους, τα κείμενα ήταν τα ομηρικά. Και αυτό το βλέπουμε ότι όταν η Άννα Κομνηνή γύρω στο 1100 περιγράφει την περίφημη Αλεξιάδα, αντιγραφή ας πούμε της Ιλιάδας, περιγράφει τα κατορθώματα του πατέρα της, του Αλεξίου Κομνηνού, χρησιμοποιεί πάνω από 60 φράσεις του ομήρου αμετάφραστες. Αυτό τι σημαίνει? Όταν απευθύνεσαι σε ένα λαό, σε ένα ευρύτερο κοινό, δεν απευθύνεσαι μόνο στους διανοούμενους, και γράφεις στα ομηρικά, σημαίνει ότι απευθύνεσαι σε ένα λαό ο οποίος ξέρει, καταλαβαίνει τον όμηρο. Βέβαια, καταλαβαίνει και τον όμηρο. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι οι μορφωμένοι όλοι μάθαιναν τα ελληνικά όλη τη διαχρονία. Και όμηρο, μέχρι και βεβαίως, εντάξει, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, τη γλώσσα των πατέρων. Και βλέπουμε και το εξής, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και για τα κείμενα τα δογματικά, αλλά και όταν γενικότερα συνθέτουν τις ευχές για τη Θεία Λειτουργία, ο Βασίλειος ο Χρυσόστομος, δεν χρησιμοποιούν τη δημόδη της εποχής τους. Δηλαδή, αλλιώς θα πήγαινε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να αγοράσει ψάρια στην αγορά της πόλης, αλλά ανατρέπουν, πηγαίνουν αρκετούς αιώνες πιο πριν σε μια κλασική, σε μια αττική ελληνική, και αυτή χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, και αυτό είναι σημαντικό, διότι δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μεγάλοι πατέρες, γνώριζαν όλη τη διαχρονία της ελληνικής γλώσσας. Πράγμα το οποίο διαφύλαξε η Εκκλησία μας και εδώ είναι η μεγάλη συμβολή της Εκκλησίας και σε χρόνους καλούς, τότε ας πούμε Βυζαντινούς, και αργότερα χρόνους δουλείας, ότι διαφυλάσσει όλη τη διαχρονία. Με αποτέλεσμα το βλέπουμε και παλαιότερα το βλέπαμε, το ακούγαμε ίσως και την ημέρα του Πάσχα στην Εσπερινό της Αγάπης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος έχει μεταγλωτήσει και αποδώσει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην Εσπερινό της Αγάπης και στην Ομηρική, στο Ευαγγελικό Εξάμεινο. Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι ασχέτως αν η αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική και μπορεί κατά τόπους κάποιοι να είχαν και τοπικές διαλέκτους, όποιος ήθελε να επικοινωνήσει με το κράτος ή όποιος πήγαινε σε στοιχείο δημοσίου παιδείας, μάθαινε την ελληνική, την κλασική, από τον Όμηρο ξεκινώντας μέχρι και την δημόδια της εποχής εκείνης. Επομένως και με αυτό που είπατε, καθημερινά ελληνικά ήταν ακόμη πιο απλή η μορφή, όπως είπατε, στην αγορά, δηλαδή μοιάζει αρκετά με τα δικά μας. Έχει μεγάλη συνέχεια και η γλώσσα όπως τη μιλούμε. Ναι, βλέπουμε, θέλαμε τη δική σας γνώμη, επειδή είστε ειδικό στα θέματα αυτά. Συγκεκριμένα ποίηματα ή το ακρίτατο έπος είναι σε μια γλώσσα πιο κοντά από την δημοτική. Πάντα υπήρχε. Βέβαια. Η γλώσσα του λαού και ήταν κάπως πιο απλή. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο έργο. Και διάφερε και με τις τοπικές συνθήκες. Ας πούμε, παράδειγμα, ο Πόντος κράτησε πολλές ρίζες και αρχαιοελληνικές, όπως και η Κύπρος, και γι' αυτό δημιουργήθηκαν οι διάλεκτοι. Αλλά η παιδεία ήταν στην ελληνική, σε μια συνέχεια της αρχαίας ελληνικής, και το σημαντικότερο είναι ότι την παιδεία αυτή δεν την κράτησαν με μια εσωστρέφεια, αλλά έχουν αποδειχθεί και υπάρχουν και πολλοί συγγραφείς, όπως ο Γάλλος, ο Ντιουγκενέμ, που είναι ένας νέος άνθρωπος, σημερινός μας σύγχρονος, που έχουν γράψει πώς τα κείμενα του Αριστοτέλη, για παράδειγμα, μετεφέρθησαν από βυζαντινούς συγγραφείς, από τα σκριπτόρια, έτσι, από αντιγραφείς και μοναχούς και λαϊκούς, και φεύγανε στη Δύση και υπήρχαν στο όρος του Σεν Μισελ, στη Γαλλία και αλλού. Υπήρχαν και εκεί άνθρωποι που αντέγραφαν τα κείμενα τα αρχαιοελληνικά. Το Βυζάντιο, δηλαδή, η Ρωμανία βοήθησε και τον δυτικό κόσμο να μάθει την αρχαιοελληνική γραμματεία και παιδεία. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, κύριε Χολέβα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τελειώνει το 1453 το Βυζάντιο, αν έχω καταλάβει καλά, έτσι. Ξεκινάει το 330. Μια σημαντική ημερομηνία, πολύ τραγική για μας, είναι το 1204. Που έγινε η τέταρτη σταυροφορία. Είναι αλήθεια ότι τότε αφήσαμε την Κωνσταντινούπολη εντελώς για πολλά χρόνια ως πρωτεύουσα και πήγαμε αλλού? Κοιτάξτε, το 1204 καταλύεται η πρωτεύουσα, καταλαβαίνετε, γίνεται το Παρτίτιο Ρωμάνι, όπως λένε οι Δυτικοί, δηλαδή ο διαμερισμός της Ρωμανίας και στην πραγματικότητα. Και όταν το 1261 η αυτοκρατορία της Νικαίας με τον Μιχαήλ Παλαιολόγο απελευθερώνει πάλι την Κωνσταντινούπολη, δεν απελευθερώνονται και τα υπόλοιπα εδάφη τα οποία είχε στη μεγάλη της δόξα το κράτος αυτό, το Βυζαντινό της Ρωμανίας. Και άρα λοιπόν από το 1261 και μετά το χτύπημα το συντριπτικού που κατέφεραν οι δυτικοί σταυροφόροι, έχουμε μία πρωτεύουσα, έχουμε δηλαδή ένα κεφάλι χωρίς σώμα ουσιαστικά. Μάλιστα, τα υπόλοιπα εδάφη ανήκουν σε διάφορες δούκες, γίνονται πρικυπάτα, Βιλαρδουίνη κλπ. Αυτό επηρέασε την ψυχολογία, την άμυνα, την οικονομία. Και όμως θα πρέπει να πούμε ότι και τα τρία ελληνικά κράτη που δημιουργήθηκαν για να διατηρήσουν ελληνικό πολιτισμό μετά την σταυροφορία την Τετάρτη, η Νίκαια δηλαδή, η Τραπεζούντα και το Δεσπότατο της Ηπείρου, εκεί πλέον έχουμε τα πρώτα ελληνικά εθνικά κράτη. Άρα λοιπόν, εκεί ο ελληνισμός δείχνει τη δύναμη του, την πνευματική, την ηθική και την πολιτική, ότι παρά το ότι βάλετε από τη μια μεριά έχει καταληφθεί πρωτεύουσά του από τους σταυροφόρους και από την άλλη έρχονται τα τουρκικά φύλλα πλέον σιγά σιγά δυναμικά από την Ανατολή, εντούτοις καταφέρνουν και δημιουργεί τρία κράτη τα οποία συγκεντρώνουν κείμενα, συγκεντρώνουν μελέτες, παράδειγμα ο Ιωάννης Βαθιάτης στην Νίκαια δίνει εντολή στον Νικηφόρο Βλεμμύδη να μαζέψει όλα τα αρχαιοελληνικά κείμενα και να συγκροτήσει βιβλιοθήκη. Εκεί βλέπουμε ότι ο ελληνισμός στα δύσκολα συγκροτείται πνευματικά. Ξαναγυρίζει στην παιδεία του, διατηρεί την ορθοδοξία, αλλά πλέον εκεί είναι τρία ελληνικά εθνικά κράτη. Και αυτό είναι μια απάντηση ότι ο ελληνισμός δεν περίμενε τη Γαλλική Επανάσταση ή τον διαφωτισμό για να μάθει να συγκροτεί εθνικό κράτος. Είχε αυτή τη δική του σκέψη και απόφαση ως αντίδοτο και αντίβαρο την Φραγκοκρατία και αυτό δείχνει τις δυνάμεις που έχει αυτό το γένος, ότι μπορεί και σε δύσκολα να επιβιώνει αρκεί να κρατάει ορθοδοξία, γλώσσα, αισιοδοξία, ελπίδα και την παιδεία του. Να κρατάει την παιδεία του, η οποία είναι παιδεία βασισμένη στη διαχρονία. Δηλαδή είμαστε και αρχαίοι, είμαστε και βυζαντινοί, είμαστε και νεότεροι. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το πρότυπο βέβαια και της σημερινής παιδείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χολέου. Είναι πολύ κατατοπιστικά και κυρίως μας δώσατε αυτό που θέλαμε να δούμε, τις ρίζες από το Βυζάντιο σε σχέση με σήμερα, τι οφείλουμε σε αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Κρήτη. Μόνο με αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλοί που ακούν που είσαι συνεννομικοί και το ξέρουν,
ότι το αστικό δίκαιο της Ελλάδος μέχρι και το 1946 ήταν ουσιαστικά η νόμη των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Ναι. Ήταν κωδικοποιημένα από τον συμπατριώτη μου Θεσσαλονίκη, τον Ερμενόπουλο. Αυτό καθιέρωσε η Ελληνική Επανάσταση, το Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο να είναι το αστικό δίκαιο των Ελλήνων, αλλά ακόμη και το 1946, όταν ψήφισε ο σύγχρονος, ο νεότερος αστικός κώδικας, παραδέχεται ότι ακόμη διατηρούνται πάρα πολλές διατάξεις. Άρα το Βυζάντιο είναι μέσα στη ζωή μας, όχι μόνο μέσω της Ορθοδοξίας, που το βλέπουμε, τέχνη για παράδειγμα, όλα αυτά, λειτουργία, αλλά ακόμη και σε αστικές διαφορές, ακόμη και στο οικογενειακό δίκαιο, διότι έτσι είναι η συνέχεια του ελληνισμού. Είναι λοιπόν κομμάτι της ζωής μας και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το διδάξουμε και στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πάστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 4-5 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Αν σας ρωτούσα και τους δύο πρώτα, τον πατέρα Χρυσόστομο, το πιο σημαντικό κομμάτι του Βυζαντίου σήμερα, που σας έρχεται πρώτο στο μυαλό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι, σαν ως κληρονομιά. Για μένα που είμαι κληρικός, ναι, θα μιλήσω από την άποψη της λειτουργικής. Ναι, βέβαια. Όλα τα η λειτουργία τότε έγινε. Οι θείες λειτουργίες, όπως είπε ο κύριος Χολεύος, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, τα απομεινάρια αυτά που για μας είναι θησαυροί, τα λειτουργούμε, τα ψάλουμε, δοξολογούμε το Θεό μας και ευχαριστούμε και μέσα από αυτές τις δοξολογίες όλους εκείνους, τα φωτισμένα μυαλά της εποχής εκείνης, που για μας έγιναν φωτοδότες μέσα στα μονοπάτια της ζωής μας, που καμιά φορά γίνονται και θολά, ναι, τις εποχές αυτές που ζούμε, αλλά μας ξεκαθαρίζουν ένα σίγουρο δρόμο και μονοπάτι. Πατέρα, χρειαζόμαστε και οι ιεροί κανόνες. Πότε πρέπει να γράφει, γιατί αναφέρεται τον Ιστινενό, άρα και αυτό που λέμε οι κανόνες της Εκκλησίας. Πάλι είναι του Βυζαντίου. Και η λειτουργία αυτή που τελούμε κάθε Κυριακή είναι. Για να θυμηθούμε οι οικουμενικές συνοδοικίες. Οι οικουμενικές. Να μας πείτε λίγο πότε ξεκινάει η πρώτη, πότε τελειώνει η τελευταία. Στην Βυθινία. 787 η Εβραία. Τελευταία, πάλι στην Υγεία της Βυθινίας. Άρα είναι στο λαό. Και οι κανόνες πολύ σωστά που είπατε. Η δογματική διδασκαλία, το σύμβολο της πίστεως, τα 7 πρώτα θα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, τα 5 δεύτερα στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Εγώ θα συμπλήρωνα με όλα αυτά που άκουσα τα πάρα πολύ σπουδαία και από τον Πατέρα Χρυσόστομο και από τον κύριο Κολέβα, ότι σε αυτή την αυτοκρατορία της Ρωμανίας, της Ρωμιοσύνης, μπορεί να σταμάτησε ως κρατική, αυτοκρατορική οντότηση το 1453, αλλά είχε τέτοιο πολιτισμό, είχε τέτοια πνευματικότητα, που αυτός ο πολιτισμός μπήκε στο DNA μας, όλων των Ορθοδόξων, έτσι, όχι μόνο των Ελλήνων, και Σλάβων, Σέρβων, Βουλγάρων κλπ. Ακόμα και Ρουμάνων, έτσι, γιατί είναι και Ορθόδοξοι και Ρουμάνοι. Αυτή η Ορθοδοξία έγινε το DNA μας, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω ένα βιολογικό όρο, και μας κράτησε σε δύσκολα χρόνια Φραγκοκρατίας, Οθωμανοκρατίας, Τουρκοκρατίας. Γιατί ήταν ένας τέτοιος πολιτισμός που είχε βάρος τον ησυχασμό της Ορθοδοξίας, είχε τον άξονα του ησυχασμού της Ορθοδοξίας. Και μας κράτησε, γιατί χωρίς την Ορθοδοξία και χωρίς αυτόν τον πολιτισμό, 400 χρόνια, άλλες περιοχές στην Βόρεια Ελλάδα μας, 500 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη ήταν από το 1430 ως το 1912. Βέβαια, πολύ βέβαια. 500 χρόνια. Πώς αντέχεις, αν δεν έχεις πολιτισμό, αν δεν έχεις πίστη, αν δεν έχεις πυλώνες, όπως είπαμε, ελληνισμού, Ορθοδοξίας. Γι' αυτό το λέω πάρα πολλές φορές, το τόνισε και ο κύριος Χολέβας, και ευχαριστήθηκα, ότι η γιαγιά μας είναι αρχαία Ελλάδα, αλλά η μάνα μας όπως το είπε ο παππούς και βεβαίως, η Ρωμανία. Ο κύριος Χολέβας είναι, να το πούμε στους ακουρατές μας, στους τηλεθεατές μας, είναι πανελλήνιος γνωστός και όχι μόνο. Έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία, εκλαϊκευμένα, που πραγματικά μπορεί να είναι πολιτικός επιστήμονας, αλλά έχει διαβάσει τόσο πολύ και έχει ερευνήσει τόσο πολύ τη μεσονική μας αυτοκρατορία, τη Ρωμανία, που πραγματικά τα βιβλία του, να το πω, χωρίς να χρειάζεται άνθρωπος διαφήμιση, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστός στα παιδιοσύρματά του και από τις δημοσιεύσεις του και από τις διαλέξεις του, και τον φιλοξενείται πάρα πολύ και πολύ σωστά εδώ στην εκπομπή μας. Όλα αυτά που έχει πει και έχει γράψει είναι πραγματικά φάρη σήμερα γνώσης αυτής της αυτοκρατορίας, που πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να την μνημονεύουμε και να την τιμούμε κάθε ώρα και στιγμή. Αλλά όσο υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία και υπάρχει αυτός ο κόσμος, αυτή η αυτοκρατορία με τον πολιτισμό της, την πνευματικότητά της, τους θεολόγους, τους πραγματικούς ανθρώπους, πάντα θα υμνείται και πάντα θα δοξάζεται. Για να ξέρουμε όλα αυτά τα αριστουργήματα, ακούμε κάθε Κυριακή, ακούμε τη λειτουργία, συμμετέχουμε στην λειτουργία. Ναι, είπαμε του Ιωάννου Χρυσοστόμου, τέταρτο αιώνα είναι Βυζάντιο. Αιώνα. Τα ελληνικά του 4ου αιώνα. Αυτό δεν το ξέρουμε πολλές φορές. Ή προκάθιστο αιώνα που ψάχνουμε. Και είπε ότι τα ελληνικά που μιλούσαν του 7ου-8ου αιώνα. Αυτό το αριστούργημα, το κάθιστο σήμανος. Ναι, 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 όχι. Γιατί ας προσπαθήσουμε να τον μεταφράσουμε στα ελληνικά και να το ψάλλουμε, να πιάσουμε τα γέλια.
Το λέω πολλές φορές στις κάποιες ομιλίες που κάνω, ότι αν προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις στα δύο ελληνικά αυτά τα υπέροχα κείμενα με τις υπέροχες λέξεις, βεβαίως θα δώσεις μια μετάφραση, αλλά πολλές φορές έτσι όταν μεταφράζεις, σε κάνουν τα γέλια. Δεν μεταφράζει, γιατί έχει μια τέτοια λάμψη αυτή η γλώσσα. Γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει στο αρχαίο κείμενο. Δεν είναι τυχαία. Είναι γιατί είναι δεμένο με όλη τη τη ζωή. Δεν μπορεί να χωρίσει. Μόνο μια μετάφραση είναι κάτι πολύ απλό. Αυτές είναι οι ρίζες μας. Δεν μπορούμε να κόψουμε τις ρίζες. Αν κόψουμε τις ρίζες, αλίμονο. Τώρα έχει μια γραμματινά γαλλία. Αλίμονο. Αν κόψουμε τις ρίζες μας, τότε και τα κλαδιά και ο κορμός και τα κλαδιά ξεραίνονται. Οι ρίζες είναι η πηγή μας. Και αυτό είναι ο πολιτισμός μας, της αυτοκρατορίας μας. Μόνο πολλά σας είπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, τονίστε και το εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί ήσασταν εκπαιδευτικός πολλά χρόνια, αλλά και το πρακτικό, ιστορικό. Δεν ξεχνούνται τα 30 χρόνια. Ωραία χρόνια. Και... Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Χολέβα, γι' αυτό μας είπε τα τόσο συγκεκριμένα και επιστημονικά, τον κύριο Χριστοδουλάκη. Πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστώ για όλα. Και για την πρόσκληση και για όλα. Και για, την... για το ζωντανό του λόγο που στην τηλεόραση σημαίνει πάρα πολύ. Πατέρα, χρυσόστομε. Θερμές ευχαριστίες. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το Βυζάντιο, Ρωμιοσύνη, πώς συνδέεται σήμερα με εμάς, με το σημερινό ελληνισμό, τι έχει να μας δώσει. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.